Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Μαζί θα κάνουμε το unboxing της ολοκένουργιας ναυαρχίδας της Huawei, το P20 Pro, μια συσκευή η οποία λανσαρίστηκε στη χώρα μας στα μέσα του Απριλίου τώρα του 2018, αυτή την εβδομάδα, και βρίσκεται σε όλα τα καταστήματα με τιμή λιανικής πώλησης στα 879 ευρώ, μια τσιμπημένη τιμή για την εποχή. Διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα κινητά της εταιρείας το ότι πλέον έχει προσθεθεί η τριπλή κάμερα. Μία κάμερα η οποία από ό,τι φαίνονται τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά και μάλλον έχει σπάσει τα κοντέρ. Η συσκευή θα κυκλοφορεί σε τρία χρώματα. Αυτή που κρατάω εγώ στα χέρια μου είναι μαύρη. Οι εκδόσεις που βγαίνουν είναι 128 GB ROM και 6 GB RAM. Δίκαρτες συσκευές πλέον στην Ελλάδα και στη χώρα μας. Πάμε γρήγορα να ανοίξουμε το κουτί. Το πρώτο που συναντάμε δεν είναι κάτι άλλο από τη συσκευή, την οποία θα τη δούμε σε λιγάκι. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Το σιδεράκι αφαίρεσης της πόρτας για τις κάρτες SIM. Καλωδιάκι για συγχρονισμό για τα ακουστικά, μιας και έχει αφαιρεθεί το καλώδιο η θύρα των ακουστικών και πλέον χρειάζεται αντάπτορας, καλώδιο φόρτισης και συγχρονισμού, τα ακουστικά και ο φορτιστής ο οποίος είναι supercharge, ένας φορτιστής ο οποίος τα φορτίζει πάρα πολύ γρήγορα τη συσκευή, που έχει μπαταρία 4000 mAh. Τι άλλο έχουμε, τα βιβλιαράκια. Α, και έχει μία θηκούλα μέσα, πάρα πολύ ωραία, μία σιλικόνη μαλακιά, πολύ καλό. Ό,τι δίνουν οι εταιρείες σαν έξτρα καλό είναι, μιας και οι τιμές πλέον έχουν ξεφύγει. Πάμε λίγο να δούμε τη συσκευή, ας βγάλουμε τις ζελατίνες. Από ό,τι βλέπω φοράει και στο κάτω μέρος ζελατίνα η συσκευή. Okay. Ας αφαιρέσουμε και στο πίσω μέρος. Λοιπόν, εδώ έχουμε την τριπλή κάμερα που λέγαμε. Περιμετρικά έχουμε από κάτω τα ηχεία, στερεοφωνική συσκευή. Εδώ είναι η θύρα της φόρτισης και για τα ακουστικά. Power button, volume up, volume down. Εδώ είναι η θύρα αφαίρεσης, η θύρα που μπαίνουν οι κάρτες SIM. Κάτι άλλο δεν έχει να δούμε. Α, και πάνω βλέπουμε την εγκοπή, το κόψιμο που έχουν κάνει, κάτι αντίστοιχο σαν το iPhone X, εδώ πέρα βλέπουμε μία αντιγραφή. Και στο κάτω μέρος έχει μεταφερθεί το δαχτυλικό αποτύπωμα σε σχέση με το Mate 10 Pro που ήταν στο πίσω μέρος. Τώρα το έχουμε στο μπροστινό μέρος, στο κάτω αυτό σημείο. Πάμε λίγο να την μπουτάρουμε. Πολύ όμορφη συσκευή φαίνεται, αρκετά ποιοτική. Από βάρος τα χαρακτηριστικά λένε 180 γραμμάρια, μία οθόνη 6,1 ίντσες, 1080 ανάλυση OLED βέβαια. Είναι το κομμάτι που ίσως κάποιοι θα θέλανε με λίγο καλύτερη ανάλυση στην οθόνη. Όχι ότι δεν είναι αρκετά τα 1080, αλλά πλέον 2018 καλό θα είναι όλες οι συσκευές να έχουν ανάλυση 2K. Ο επεξεργαστής είναι ίδιος όπως το Mate 10 Pro, το Kirin 970, η ίδια GPU που φοράει το Mate 10 Pro, η Mali. Πάμε να μπουτάρουμε γρήγορα. Η οθόνη φαίνεται αρκετά όμορφη. Η οθόνη είναι έτσι καθαρό το λευκό. Αργότερα, πάμε να μπούμε στο βασικό μενού. Αρκετά ποιοτική φαίνεται η συσκευή. Εξάλλου είναι ακριβά τα χρήματα που την έχει κοστολογήσει η εταιρεία. Να πω ότι εκτός από τις διαφορές του δαχτυλικού αποτυπώματος που έχει μεταφερθεί μπροστά, του κοψίματος εδώ του notch του λεγόμενου και της κάμερας της τριπλής, άλλη μια διαφορά είναι ότι έχει προσθεθεί το ξεκλείδωμα της συσκευής με Face ID, με πρόσωπο δηλαδή, το οποίο θα το δοκιμάσουμε και αυτό. Πάμε λίγο να δούμε το μενού. Πριν πάμε στο μενού, λίγο να φτιάξω τη φωτεινότητα για να περνάει και σε εσάς στην προβολή εδώ. Για να δω. Ναι, αρκετά φωτεινή είναι.
Βέβαια, παρατηρώ ότι στο βίντεο δεν ξέρω αν περνάει ότι το κάτω μέρος της οθόνης έχει μια διαφορετική απόχρωση σε σχέση με το πάνω μέρος της οθόνης. Δεν νομίζω ότι είναι η ιδέα μου. Ναι, το κάτω μέρος της οθόνης είναι ελαφρώς πιο σκοτεινό, να το πω έτσι, πιο κίτρινο σε σχέση με το πάνω μέρος της οθόνης. Άξι, θα το δοκιμάσουμε. Τώρα μπορεί να είναι λίγο υπερβολή αυτό που λέω, αλλά στα δικά μου τα μάτια έτσι το βλέπω. Αρκετά φωτεινή. Πάμε λίγο να δούμε τις πληροφορίες για το τηλέφωνο. Είναι η έκδοση L29 που σας είπα. Φοράει την έκδοση, είναι 8,1 Android. Ο επεξεργαστής έχει Silicon Kirin, 6 GB μνήμη, 128 GB τα οποία είναι ελεύθερα τα 116, η ανάλυση που σας είπα, δίκαρτη συσκευή. Αυτά φαίνονται προς το παρόν. Κάτω έχουμε τα soft buttons, να το πω έτσι, τα οποία φαντάζομαι ότι κάπου θα κρύβονται με κάποιο τρόπο, για να δω στην προβολή. Όχι, εδώ είναι παρουσίαση, ανάλυση. Για να δούμε πού μπορεί να το έχει βάλει η εταιρεία. Εντάξει, θα το ψάξουμε. Εδώ είναι το δαχτυλικό αποτύπωμα. Για να δούμε λίγο το μενού. Γενικότερα έτσι να πάρετε κι εσείς μία ιδέα. Εδώ είναι το ασφάλεια και απόρριτο. Να το αυτό που σας έλεγα, ξεκλείδωμα μέσω προσώπου. Εδώ προφανώς υπάρχει δυνατότητα να καταχωρηθούν τα στοιχεία. Θα το κάνουμε. Το δαχτυλικό αποτύπωμα. Ωραία, διάφορα προσβασιμότητα. Να σας δείξω λίγο, να ανοίξω και την κάμερα. Ωραία, τώρα εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω εκ πρώτης. Φαίνεται να ζουμάρει πάρα πολύ γρήγορα. Θα δοκιμαστεί η κάμερα, θα δοκιμαστούν όλα. Σας είπα, το μόνο που βλέπω έτσι που με ξενίζει λιγάκι είναι η οθόνη και η ομοιομορφία. Βέβαια αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τα κομμάτια, μπορεί να έχει να κάνει με το οτιδήποτε. Μία συσκευή η οποία δεν νομίζω ότι θα πουλήσει αρκετά, μιας και η τιμή της είναι αρκετά τσιμπημένη. Θα πρότεινα σε όσους ενδιαφέρονται να την αγοράσουν να κάνουν λίγο υπομονή, μιας και είναι βέβαιο ότι πολύ σύντομα η τιμή της με κάποιες προωθητικές ενέργειες ή με κάποιους άλλους τρόπους θα αρχίσει να φθίνει στα καταστήματα, μιας και νομίζω ότι τα 880 ευρώ δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με βάση τουλάχιστον το brand name της εταιρείας ακόμα, μέχρι να μεγαλώσει και άλλο και να γίνει γνωστή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και γενικότερα. Αυτά θα τη δοκιμάσουμε και θα επανέλθω να σας πω κάποια χαρακτηριστικά περαιτέρω της συσκευής.